πρόκληση χωρίς προηγούμενο από τον πρώην Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Σαλί Μπερίσα. Ζητά να μην εορτάζεται η επέτειος του όχι στη Βόρεια Ήπειρο, εκεί που χτυπά η καρδιά των Ελλήνων Ομογενών. Όχι σφεστό ατμάμα. Όχι ουφεστού, δε ουτρεγού και λίμετε όχι. Ιάν κρυεκπούλτε σοβινίστε βόρειο επιδιώτε. Η πρόκληση δεν σταματά εκεί. Ο Μπερίσα αποκαλεί τον νεκρό Κωνσταντίνο Κατσίφα μέλος ρατσιστικών οργανώσεων. Α, είστε οι εξτρεμίστ, δεν μπορείτε να δισκουτούσουμε. Είστε οι εξτρεμίστ. Φανατικ, κύριε Νουκίστε, μια ιδετμούρ. Ποιος είναι η Ρημελίδια. Ποιος είναι η Ουσταράκ. Αντάρι ρέθευε με εξτρεμίστε, με ρατσίστε, με αντισκυπτάρε εν Γκρέτσι. Κριστού και να τσερμονίν ετή, νουκ έρδεν βέτεμ εξπονέντ τε εγκρσίρα δε τα γκυμιτάρτ. Έρδεν δεπουτέτ, έρδεν ζουρτάρ, έρδεν οφιτσάρ, στην σκενάραι. Οργισμένος ο πατέρας του Κωνσταντίνου Κατσίφα ξεσπά. Το παιδί μου αγαπούσε και πάλευε για την Ελλάδα, λέει. Επιτίθεται φραστικά στον πρώην Πρωθυπουργό. Το τέρας. Η 28η θα γιορτάζεται και θα γιορτάζεται πανηγυρικώς. Το παιδί δεν ήταν καθόλου εξτρεμιστής. Ούτε σε οργανώσεις, ούτε σε κόμματα. Εμπνευμένος το παιδί από το 1821 τους ήρωες, του 40, επάλευε για τα χρώματα, για τα δικαιώματα της Βόρειο Ηπείρου. Οι προκλητικές δηλώσεις Μπερίσα σήκωσαν κύμα αντιδράσεων και στην κοινότητα των Ελλήνων Ομογενών. Θα γιορτάζουμε την επέτειο του όχι, είναι αναφέρετο δικαίωμά μας, λένε, και βάση συνθήκων. Η 28η Οκτωβρίου είναι έπος της παγκόσμιας ιστορίας. Ο Κωνσταντίνος ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια υπερβολική αγάπη για την πατρίδα και δεν ήταν ένας άνθρωπος σε καμία περίπτωση εξτρεμιστής ή ψυχοπαθής όπως θέλουν να τον παρουσιάζουν. Για μας ήταν ένας ήρωας που προστάτευσε με τη δική του θυσία τα σύμβολα του έθνους. Αλλάζουμε θέμα.